Βρισκόμαστε στο δημοτικό στάδιο της Καλλίνου μαζί με την υποψηφία δημοτική σύμβουλο, την κυρία Αναστασία Κάτρη, που συμμετέχει στις δημοτικές εκλογικές με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Γιάννη Μαστροκούκου. Στα πλαίσια λοιπόν της προσωπικής της προβολής, επιλέξαμε το δημοτικό μας στάδιο, γιατί εδώ η Αναστασία έχει μεγαλουργήσει. Έχει πάρει τα μετάλλια της, είναι μια από τις πιο καλύτερες αθλήτριες που πέρασαν από την Κάλυμνο. Στις Ρύψεις. Στις Ρύψεις, πολύ σωστά. Στις Ρύψεις. Εκείνη επέλεξε, Μπέτη, το χώρο αυτό. Ακριβώς. Να παίξουμε αυτή τη φορά εντός έδρας. Εντός έδρας. Και σε επισκέφθηκα την προηγούμενη φορά στο στάδιο, στο στούντιο το δικό σας, στο δικό σας γήπεδο. Τώρα να παίξουμε λίγο και στο δικό μου γήπεδο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Αναστασία μου, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον αθλητισμό που εσύ έχεις τώρα, τι να πούμε για τις περγαμηνές τις δικές σου. Δεν θα σταθώ πολύ στο κομμάτι του αθλητισμού. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε πει και άλλες φορές. Ο αθλητισμός για μένα ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι των σχολικών μου και των μαθηματικών μου χρόνων. Έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές, χαρούμενες στιγμές μέσα στο γήπεδο και προσπαθώ όσο το δυνατό να είμαι κοντά σε αυτό που στην παιδική μου ηλικία με γέμισε με χαρά και να το έχω και τώρα που τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά και πιο δύσκολα στην καθημερινότητα. Σωστά. Να με ανακουφίζει και έτσι να παίρνει λίγο το μυαλό μου από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εάν και εφόσον, Αναστασία, ο καλλινιακός λαός επιλέξει την παράταξή σας να διοικήσει το Δήμο, εσύ θα ασχοληθείς με το κομμάτι του αθλητισμού, να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις εδώ? Ό,τι έχει σχέση με τον αθλητισμό. Κοιτάξτε, ναι. Μπορώ να έχω πολύ εμπεριστατωμένη άποψη και γνώμη για τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τον αθλητισμό στην Κάλυμνο. Mm-hmm. Όσον αφορά τις υποδομές, τη βοήθεια και τη στήριξη που πρέπει να υπάρχουν στους συλλόγους. Και αυτό βάσει του τι συναντάμε στην Κάλυμνο και τι είναι αυτά που συζητάμε και συναντάμε στα διπλανά νησιά. Ναι. Το πώς αντιμετωπίζουν τον αθλητισμό στα υπόλοιπα νησιά. Η Κάλυμνος είχε μία περίοδο πολύ μεγάλης δόξας στον αθλητισμό, βέβαια, η οποία όμως τώρα έχει λίγο περάσει σε δεύτερη μοίρα. Και είναι λυπηρό να το βλέπει και να το ζει κάποιος αυτό, ειδικά όταν έχει ζήσει τις πολύ μεγάλες μέρες του αθλητισμού. Αυτό οφείλεται στις εγκαταστάσεις. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Χρειάζεται μια υποστήριξη στα σωματεία, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό, μια στήριξη, η οποία δεν ήταν σε επαρκή βαθμό τα περασμένα χρόνια. Δεν ξέρω αν η επόμενη μέρα με τον κύριο Μαστροκούκο θα μου δώσει εμένα την ευκαιρία να ασχοληθώ αποκλειστικά με το κομμάτι αυτό και αν πρέπει να ασχοληθώ αποκλειστικά με το κομμάτι αυτό. Σαν Αναστασία, αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες που υπάρχουν, μπορώ να πω 5 πράγματα τα οποία τα έχω ζήσει και ευελπιστώ να εισακουστούν και οι προτάσεις που θα κάνω να υλοποιηθούν και να δούμε, ας πούμε, καλύτερες μέρες ξανά. Σωστά. Στο στίβο. Ναι. Αναστασία, τώρα που είσαι έξω από τους στίβους, φαντάζομαι ότι παρακολουθείς τα φιντανάκια. Με πολύ μεγάλη χαρά και τα παιδιά τα οποία είναι στον κλασικό αθλητισμό, αλλά και τα παιδιά τα οποία είναι στις ομάδες του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, παιδιά τα οποία δεν είναι στο δημοτικό στάδιο, είναι στο τένις, φερρυπίν, έχουν πολύ αξιοπρεπείς συλλόγους πολεμικών τεχνών, παιδιά τα οποία βγαίνουν έξω από την Κάλυμνο και κάνουν μια σπουδαία διαφήμιση για τον τόπο και το νησί μας. Αυτά τα παιδιά είναι που πρέπει να στηριχθούν. Και δεν είναι απλά το όμορφο του πράγματος. Έχουμε ξαναπεί ότι ο αθλητισμός είναι η απάντηση και η λύση σε πολύ σοβαρά ζητήματα του νησιού. Πάρα πολύ σωστά το θέτεις. Είναι μια διέξοδος ο αθλητισμός, επικοδομητική για κάθε παιδί. Μπορεί να δώσει απάντηση σε προβλήματα και να αποτρέψει παιδιά από το να αποκτήσουν κακές συνήθειες, να τα βοηθήσει να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει στη ζωή κάθε παιδιού. Και αν μπορούμε να το καλλιεργήσουμε, πρέπει να το χαιρόμαστε, Αναστασία, για την ολοκληρωμένη άποψη και θέση που έχεις για τον αθλητισμό. Ας περάσουμε όμως τώρα και στα άλλα. Φρέσκες ιδέες, φρέσκες ιδέες στον αθλητισμό. Και πριν πάμε λίγο στα υπόλοιπα, επειδή και εμένα με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι πάρα πολύ, λόγω του προτέρου μου βίου επαγγελματικού ως καθηγητή φυσικής αγωγής, εγώ θέλω να μου πει, Αναστασία, τι έχει κατά νου να, όχι να πράξει, συζητώντας με τα παιδιά, δηλαδή αυτές τις αγωνίες τους. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Είναι πολύ ωραίο να έχουμε μεγαλόπνοα σχέδια και ιδέες, αλλά να κοιτάξουμε λίγο τι είναι ρεαλιστικό και εφικτό να γίνει. Θα μπορούσαμε να συζητάμε τώρα ότι θα ήθελα ένα καινούργιο δημοτικό στάδιο στην Κάλυμνο. Ναι, είναι όμως η πρώτη προτεραιότητα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πει σαν πρώτη προτεραιότητα. Υπάρχουν όμως εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν φτιαχτεί και έχουν περάσει χρόνια από τότε που έγιναν και έχουν πλέον παραμεληθεί. Είμαστε στον χώρο, μπορείτε να κοιτάξετε και με την κάμερα τι συμβαίνει. Ας κοιτάξουμε να ξαναφτιάξουμε τις υπάρχουσες υποδομές, να στηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τους συλλόγους, γιατί το ψυχοδυναμικό, είναι οι γυμναστές,
τα παιδιά οι αθλητές, αυτοί είναι που κάνουν τη διαφορά. Και νομίζω ότι εάν αυτά που έχουμε τα βελτιώσουμε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, θα δούμε τεράστια αποτελέσματα. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σας παρακολουθώ και τις δύο και μου αρέσει και το φόντο όλο αυτό που διάλεξε η Αναστασία. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Βεβαίως, λοιπόν, είναι ένα φρέσκο κορίτσι με φρέσκες ιδέες. Εγώ θα σταματήσω εδώ και θα σας πάω κάπου αλλού. Ωραία. Για να πάτε παρακάτω, φαντάζομαι, κυρία Μαΐλη, να συζητήσετε. Γιατί δεν θέλω η Αναστασία, λέω όχι, εγώ, βέβαια, να ασχοληθεί μόνο με αυτό το κομμάτι. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση εδώ για να κοιτάξουμε μόνο με παροπίδες κάποια πράγματα. Έτσι. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα ζητήσουμε λοιπόν τώρα από την Αναστασία να περάσουμε και σε άλλα θέματα που αφορούν το νησί της Καλύμνου. Τι είναι αυτά που εκείνη την ενοχλούν ως νέο άνθρωπο και θα ήθελε να αλλάξει, αν και εφόσον βέβαια είναι στο τιμόνι του Δήμου της Καλύμνου. Σωστά. Η παράταξη. Είναι πολλά τα πράγματα αυτά για τα οποία θα μπορούσαμε να μιλάμε τώρα. Έχει και ωραίο καιρό, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νησί. Νομίζω ότι αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι η Κάλυμνος έχει μείνει πολύ πίσω συγκριτικά με τα υπόλοιπα νησιά τριγύρω. Και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που εμένα σαν Αναστασία μου έδωσε το ερέθισμα να μπω και να κυνηγήσω μέσω της πολιτικής και των ευκαιριών που δίνονται, γιατί να διευκρινίσουμε ότι η πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζεται καθαρά σαν μέσο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Έτσι. Ασφαλώς. Να μπω και εγώ σε αυτό το κομμάτι και να προσπαθήσω με τον τρόπο μου τα πράγματα που βλέπω ότι στα οποία αριστερούμε να τα βελτιώσουμε και να έρθουν σε ένα επίπεδο που θεωρώ εγώ ικανοποιητικό για το νησί μας. Νομίζω ότι το πρόβλημα που υπάρχει και για μένα είναι το σημαντικότερο όλων, ήταν η δυναμία που έχει υπάρξει στα προηγούμενα χρόνια στο να θέσουμε προτεραιότητες. Πέφτουμε λίγο σε μία παγίδα. Ζούμε σε ένα νησί το οποίο έχει δυνατότητες σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορούμε να μιλάμε για την κατάδυση, μπορούμε να μιλάμε για την αναλύθιση, μπορούμε να μιλάμε για την εκμετάλλευση των υδροπηγών, των θερμών πηγών, μπορούμε να μιλάμε για εκκλησιαστικό τουρισμό. Μπορούμε να μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα στο νησί. Όμως χανόμαστε λίγο στα λόγια. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνει η επόμενη δημοτική αρχή είναι να θεσπίσει προτεραιότητες. Πρέπει να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι η πίτα της Καλύμνου είναι συγκεκριμένη. Ναι. Τι κάνουμε πρώτα, τι κάνουμε. Και γενικά σαν δραστηριότητες που υπάρχουν στο νησί. Ναι. Νομίζω ότι τα προβλήματα λίγο ξεκινάνε από το σκεπτικό ότι να είμαστε καλά αρκεί να είμαστε λίγο καλύτερα από τον γείτονα. Δεν αρκεί. Πρέπει την πίτα του νησιού να την μεγαλώσουμε και την μεγαλώνουμε φέρνοντας κόσμο στο νησί, κρατώντας τους νέους ανθρώπους εδώ και επενδύοντας στον τουρισμό. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι το μεγάλο όπλο του νησιού. Οπότε σε αυτή τη βάση θα πρέπει να κινηθούμε. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορούμε να προσκαλέσουμε κάποιον στο σπίτι μας, αν το σπίτι μας είναι βρώμικο, βέβαια, έχει σπασμένες λάμπες, έχουμε ένα βαρέλι με σκουπίδια και καίγεται στην αυλή και δεν μπορεί να έρθει μέσα γιατί ο δρόμος είναι χωματόδρομος και έχει λαχούβες. Οπότε εδώ είναι αυτό που προσπαθώ με το παράδειγμα αυτό να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Πρέπει να ξεκινήσουμε με βασικά έργα υποδομής. Είναι απαράδεκτο και λυπηρό εν έτη 2019 να συζητάμε ακόμα τώρα για το ξεκίνημα σε όποιες προσπάθειες για ανακύκλωση, για ελλειπή δρομολόγια και ελλειπή σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα, για υποδομές βασικές δρόμων και του νοσοκομείου, τα οποία είναι πράγματα αυτονόητα. Δεν θα έπρεπε να τα κουβεντιάζουμε καθόλου. Μάλιστα. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να υποσχεθώ κάτι. Είμαι όμως σίγουρη ότι με την προσπάθεια στην οποία θα ηγηθεί ο κύριος Μαστροκούκος και στην οποία θέλουμε να πλαισιωθεί όχι μόνο από στελέχη της παράταξης, θα βρεθούν και άλλοι άνθρωποι από άλλες παρατάξεις, κόσμος ο οποίος δεν είναι εμπλεγμένος με τα κοινά, να βγει μπροστά να δώσει τη συμβουλή του. Θέλουμε επομένως να ηγηθούμε μιας προσπάθειας που ερχόμενη στην επόμενη πενταετία να μην χρειάζεται να κουβεντιάζουμε και τα στοιχειώδη. Αναστασία, Αναστασία, αυτά τα οποία λες τώρα είναι προϊόν της δικής σου εμπειρίας, παρατηρητικότητας ή στις βόλτες που κάνετε τώρα στις γειτονιές, φαντάζομαι συζητάτε. Κύριε Χραμαντά, δεν περίμενα τις τελευταίες 20 μέρες για να αντιληφθώ τα προβλήματα του νησιού. Έχω ζήσει και έξω από το νησί. Μετά τα φοιτητικά μου χρόνια εργάστηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχω ταξιδέψει πολλές πόλεις στην Ελλάδα. Έχω δει στον υπόλοιπο κόσμο τι συμβαίνει. Και εδώ γυρνάω πάλι στην πρώτη μου κουβέντα. Ότι δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να διεκδικήσω κάτι για τον τόπο εάν ήξερα ότι είναι ανέφικτο και ότι η κακή κατάσταση αυτή είναι γενική και επικρατεί παντού.
Βλέπω όμως ότι έχει απομονηθεί η Κάλυμνος, έχει μείνει πίσω σε πολλούς τομείς, όταν τα διπλανά νησιά, η Κος, η Λέρος, η Πάτμος, ανθούν και προς τιμή τους των ανθρώπων. Ναι, αλλά εμείς που είμαστε ένας τόπος, με όλα αυτά που είπαμε, με όλα αυτά τα διαμάντια, να μένουν αξιοποίητα, είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Εντυπωσιακή η Αναστασία Κάτρη. Δεν χρειάζεται να της κάνουμε καμία ερώτηση. Είναι χύμαρος. Τα λέει μόνη της. Και εγώ εντυπωσιάζομαι γιατί είναι ένα νέο παιδί, ένα νέο κορίτσι. Ξέρει ακριβώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο τόπος. Και κράτησε, Βρεμπέτη, με αυτό. Και προτάσεις πώς να επιληθούν. Κράτησε αυτό που είπε, ότι δεν περίμενα τις τελευταίες 20 μέρες που έχω εμπλακεί ως υποψηφία δημοτική σύμβουλος. Έχω ταξιδέψει, έχω δει και αυτό είναι. Το ταξίδι ανοίγει και ορίζοντες. Ακριβώς. Λοιπόν, Αναστασία μου, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Έχουμε κάτι άλλο, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε. Θα ακούσετε σε λίγο. Θα προηγηθείτε εσείς, κύριε Χαρματά. Θα σε αλλάξω γωνία τώρα. Αυτό. Όχι. Λοιπόν. Αλλάξαμε, Αναστασία, γωνία. Πολύ όμορφη. Είναι το ταρτάν, είναι το πράσινο. Για να μην βαριόμαστε, κύριε Χαρματά. Για να μην αλλάζουμε έτσι, μπράβο, τις εικόνες. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαΐλη. Αυτό ήταν το πλάνο. Το πλάνο τελικά. Λοιπόν, Αναστασία μου, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ ως νέος άνθρωπος τώρα, που βέβαια οι παρέες σου είναι στη δική σου ηλικία, θέλω να μου πεις, εάν όλα αυτά τα παιδιά έχουν αλλάξει τώρα στάση ζωής, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι νεολαίοι, με όλα αυτά που συμβαίνουν στον πολιτικό βίο γενικότερα, δεν ήθελαν να εμπλακούν στα κοινά με κανένα τρόπο. Τώρα βλέπουμε ότι σε όλες τις παρατάξεις υπάρχουν πολύ νέα παιδιά. Δηλαδή 20 χρονών, 21, πράγματι. 22. Και αυτό μας εντυπωσιάζει θετικά. Υπάρχει ένας φόβος όσον αφορά τον τίτλο του πολιτικού. Ναι. Ότι όποιος εμπλέκεται και ασχολείται με τα κοινά, πρέπει να προωθήσει κάποιους υφέροντα αναγκαστικά. Mm-hmm. Άλλα λέει και άλλα εννοεί. Και ήταν πράγματι κάτι το οποίο έκανε πολύ διστακτικούς τους ανθρώπους και εμένα προσωπικά, δεν σας κρύβω, να ασχοληθώ με τα κοινά. Πράγματι, όποιος ασχολείται με την πολιτική, κάτι έχει να προωθήσει. Ναι. Αυτό που έχουμε να προωθήσουμε εμείς, το συμφέρον το δικό μας, ταυτίζεται εν προκειμένου με το συμφέρον του νησιού. Είναι λογικό οποιοδήποτε να βγει μόνο ευνοημένος και ωφελημένος από την πρόοδο στο νησί. Είτε αυτός είναι ένας απλός πολίτης ο οποίος ζει στο νησί, είτε είναι μια νοικοκυρά ενδεχομένως, είτε είναι κάποιος μαθητής, είτε είναι κάποιος επιχειρηματίας. Αν το και δεις, είναι καλά, σε συνέχεια τις κουβέντες που είπα νωρίτερα. Η πίτα του νησιού είναι συγκεκριμένη. Mm-hmm. Έχουμε όλοι συμφέρον να αυξήσουμε αυτή την πίτα. Πώς θα έρθουν καινούργια κεφάλαια μέσα στο νησί? Ξαναλέμε, το πρώτο, το μεγαλύτερο όπλο του νησιού είναι ο τουρισμός. Να έχει ένα επίπεδο καθημερινότητας που μπορεί να κρατήσει τα δικά του τα μυαλά, τα δικά του τα παιδιά, τελειώνοντας σπουδές τους να επιστρέψουν πίσω και να επενδύσουν χρόνο και χρήμα στο νησί. Σωστά. Να επενδύσουν τη ζωή τους στο νησί. Και έπειτα, όταν φτιάξουμε όλο αυτό που αφορά στο βιωτικό μας επίπεδο, στην καθημερινότητά μας τα απλά πράγματα, τότε είναι επόμενο να μπορεί να έρθει και κάποιος επισκέπτης στο νησί, που θα αντιληφθεί τους μικρούς θησαυρούς που έχουμε. Να περάσει καλά. Να περάσει καλά και να μας προτιμήσει ξανά και ξανά. Οπότε, ναι, υπάρχουν συμφέροντα. Τα συμφέροντα που εκπροσωπούμε και εκφράζουμε και εκφράζουμε την μεγαλύτερη. Είναι κοινά συμφέροντα. Την πλειοψηφία του νησιού. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος Καλύμνιος που δεν θέλει να προοδεύσει το νησί. Ναι, ναι, ναι. Ή που θα έρθει κάποιος τουρίστες και θα πει: γιατί ήρθα, δεν τους θέλουμε. Έτσι μόνο θα πάμε μπροστά. Η αλήθεια είναι όμως, πρέπει να σου πούμε, Αναστασία, το εξής. Ότι όταν ακούμε τόσο θόρυβο να κάνουν οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν το αντιλαμβάνονται, όταν αφήνουμε τα σκουπίδια μας παντού. Τώρα μιλάτε, θέτετε βάσεις ως προς την παιδεία. Ναι. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ακριβώς. Τώρα με την ανακύκλωση και τους κάδους που έχουν έρθει, είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Διότι σαφώς. Πόσο έτοιμοι είμαστε να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Ακριβώς. Μου κάνετε εξαιρετική πάσα. Δεν αρκεί να αλλάξει μόνο η ηγεσία και τα πρόσωπα αλλά που βρίσκονται μας μέσα στο Δημαρχείο της Καλύμνου. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας σαν λαός. Σωστά. Να είμαστε λίγο πιο καθαροί, να ξεφύγουμε από την νοοτροπία που επαναλαμβάνω ξανά τα ίδια. Όχι μόνο καλύτερα από τον διπλανό μας, καλύτερα από όλους. Αλλά και όλοι μαζί, σαν νησί. Έτσι. Έτσι. Πολύ σωστά. Θέλω να σου κάνω ένα τεστ, Αναστασία. Παρακαλώ. Αν σου ζητήσω, αν σου ζητήσω να μου σχολιάσεις τις άλλες παρατάξεις, θα το έκανες? Θα το έκανα, απλά... Αυτό που θα σχολιάσω και θα πω είναι ότι υπάρχουν πράγματι αξιόλογοι άνθρωποι και στις υπόλοιπες παρατάξεις. Θεωρώ ότι έχουμε την πιο δυνατή ομάδα.
Και γι' αυτό άλλωστε έχω συμπράξει με την ομάδα του κ. Μαστρακούκου. Επειδή όμως η επόμενη μέρα, έτσι όπως είναι το σύστημα, αναγκαστικά θα μπουν και άλλοι παίχτες στο παιχνίδι, ευελπιστώ τα άτομα τα οποία εγώ ξεχωρίζω και να ζηλεύω λίγο από τις άλλες παρατάξεις να είναι αυτά που θα επιλέξει ο κόσμος και θα βρεθούν δίπλα μας ώστε να συνδέσουν μια δυνατή ομάδα. Πάρα πολύ. Υπάρχουν τέτοια άτομα. Υπάρχουν τέτοια που λες ότι ζηλεύεις και θα τα ήθελες στην παράταξη. Κάνα δυο, όχι παραπάνω. Κάνα δυο. Και είναι λογικό, είναι λογικό. Αν θα πω όχι, θα πω ψέματα. Λοιπόν, στο τεστ που σου έκανα, έπιασες Διάνα. Δηλαδή, απάντησες με ειλικρίνεια. Έτσι. Δεν μένεις σε αυτό το εγωιστικό ότι εμείς είμαστε μόνο οι δυνατοί, μόνο οι καλοί. Κοιτάξτε, απλώθηκες και σε άλλες παρατάξεις ακριβώς. Δεν γίνεται μόνοι μας να υλοποιήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε στο μυαλό μας. Χρειάζεται να συμπράξουν πολλές δυνάμεις. Το σύστημα εκ των πραγμάτων είναι τέτοιο που αναγκαζόμαστε να συνεργαστούμε. Ευελπιστώ τα άτομα τα οποία θα παρτίσουν το Δημοτικό Συμβούλιο, που εγώ όπως το βλέπω θα πλαισιώσουν την ομάδα του κ. Μαστρακούκου, να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα καταλάβουν το όραμα και το πώς θέτουμε εμείς προτεραιότητες, γιατί το βασικό ζήτημα στο νησί, ξαναλέω, είναι οι προτεραιότητες και η διαχείριση. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε και λίγοι πόροι. Θα πρέπει να τους αξιοποιήσουμε κατάλληλα, με προτεραιότητες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Να μην χαθούμε στην πορεία. Σωστά. Να έχουμε μία συνέχεια και μία πορεία. Η επόμενη μέρα είναι η επόμενη μέρα ενός αγώνα ταχύτητας. Πρέπει πολύ γρήγορα να μπουν και να δρομολογηθούν διαδικασίες για τα πολύ πολύ βασικά πράγματα και σε βάθος πενταετίας, αν όχι να ολοκληρωθούν όλα αυτά, να ξεκινήσουν και άλλες διαδικασίες και να υπάρχει μια ροή και μια συνέχεια στους ανθρώπους που έρχονται και εναλλάσσονται στη Δημοτική Αρχή του τόπου. Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα, θα είμαστε εδώ και αύριο. Αυτά που σας λέω τώρα θέλω να μπορώ να τα ξαναπώ και σε 5 χρόνια και να μην τρέπομαι να κυκλοφορώ στον κόσμο. Γι' αυτό αποφεύγω να λέω μεγάλα λόγια, προτεραιότητες, τα βασικά πράγματα πρώτα και νομίζω ότι σε αυτή την βάση θα πάνε όλα κατευχήν. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην αισιοδοξούμε όταν υπάρχουν τέτοια νέα παιδιά σε όλες τις παρατάξεις, εγώ θα έλεγα, και σε άλλες παρατάξεις υπάρχουν, αλλά η Αναστασία σήμερα δίνει το στίγμα. Το στίγμα της νιώτης, το στίγμα της γνώσης. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς μεγάλα λόγια. Ναι. Είναι περιορισμένος ο χρόνος, θέλω ο κόσμος ο οποίος θα κληθεί να ψηφίσει στο τέλος του μήνα, να ξέρει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Γι' αυτό προσπαθώ να έχω στον πιο συμπυκνωμένο λόγο, να ξέρει ο κόσμος πώς σκεφτόμαστε, τι στόχους έχουμε και να μην είμαστε μόνο με έννοιες γενικές και στον αέρα. Να ξέρει τι να περιμένει από εμάς. Για ποια ζητήματα δεν είμαστε διατεθειμένοι να ξαναζητήσουμε την επόμενη πενταετία, ποια ζητήματα θα έχουμε λύσει. Τα πολύ πολύ βασικά αυτά που είπα και από εκεί και πέρα θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες όπου μπορούμε και στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούμε για να έρθει η ανάπτυξη στην οποία ευελπιστούμε όλοι. Στον επίλογο μας τώρα, γιατί φτάνουμε στο τέλος, βλέπω το χρόνο. Δεν πρέπει να πεις γιατί πρέπει να ψηφίσουν και την Αναστασία την Κάτρη. Αφού είναι δική σου η ώρα είναι. Δική μου ώρα. Οι άνθρωποι που με ξέρουν μπορούν να κρίνουν αν έχω στοιχεία τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα και στον υπόλοιπο κόσμο και στον υπόλοιπο λαό της Καλύμνου. Αυτά που σκέφτομαι και αυτά που ευελπιστώ να γίνουν στο νησί νομίζω ότι εκπροσωπούν τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου. Ο ψηφοφόρος νομίζω ότι αυτό ψάχνει, έναν άνθρωπο να τον εκπροσωπήσει και αυτά που λέει μέσα στο σπίτι του με τους φίλους του να βγει ένας άνθρωπος ευραίος μπροστά με κάποια συγκεκριμένη εξουσία που θα το δοθεί και να τελειοποιήσει. Αυτό ψάχνουμε, κάθε ψηφοφόρος να βρει αυτόν τον οποίο τον εκπροσωπεί, αυτόν τον οποίο τον εκφράζει. Αν εκφράζω κάποιους ανθρώπους, νομίζω ότι από αυτούς περιμένω να με στηρίξουν. Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Καλή επιτυχία, Αναστασία. Καλή συνέχεια.